Για τους γηπεδούχους λοιπόν, ο κύριος Ζουλγέρης έχει παρατάξει κάτω από δοκάρια τον Κασίμη, ενώ από αριστερά ο Παπαδόπουλος για τους γηπεδούχους προσπαθεί να κάνει μια επιθετική φάση, την πρώτη για την ομάδα του. Ο Ζαχαριάς βγάζει τη σέντρα, απομακρύνουμε το Στουίλα, ο Σκιάκας ένα τρομερό σουτ. Σφυρίζει ο κύριος Δαουλτζής, απευθείας ο Ρόβας με τις γροθιές απομακρύνει. Καλή εκτέλεση. Ο Μίλιος και ο Παπαδόπουλος, ο Σταύρος πίσω από την μπάλα για το πρώτο αυτό φάουλ για τη Σκοτούσα. Εκτελεί ο Μίλιος. Καλή είναι εκτέλεση. Πέφτει εντυπωσιακά στη δεξιά του γωνία. Χαμηλά ο Κασίμης και παραχωρεί κόρνερ. Τώρα θα φύγουν 2-2. Ο Γεωργιάδης με τον Ζαχαριά. Ο Στουίλας είναι απέναντι στον Γεωργιάδη. Θα κάνει σουτ ο Γεωργιάδης καθώς κλείστηκε εκεί από τον αρχηγό της Σκοτούσα. Μετά από αρκετή ώρα παρόλα αυτά βλέπουμε ένα σουτ. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Ζουνίδης απέναντι από το Ρόβα. Θα πλασάρει πάνω από την εστία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή ως τώρα στο παιχνίδι. Χατζηανδρέου άφησε ωραία την μπάλα να περάσει για το Μίλιο. Ο Μίλιος τώρα θα κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει out. Σιάκας. Γεωργιάδης. Έχει την υπεροχή η ομάδα της Καμήλας, ψάχνει τους τρόπους προκειμένου να επιτεθεί προς την εστία του Ρόβα. Τώρα ωραίο το άνοιγμα για τον Παπαδόπουλο από αριστερά, αυτός κατέβασε ωραία. Είναι μέσα στην περιοχή, κάνει ωραία την τρίπλα, η σέντρα. Ο Ζαχαριάς βρήκε την μπάλα, όχι όμως όπως θα ήθελε. Κατέληξε πολύ μακριά από την εστία του Κασίμη. Καλή και αυτή η στιγμή με τον Μίλιο για τη Σκοτούσα. Στο 31ο λεπτό κλέβουν και πάλι οι τις Σκοτούσεις με τον Χατζηανδρέο να σουτάρει ο Κασίμης. Σταματίου, διπλή φάση και η μπάλα στα δίχτυα με τον Χατζηανδρέο που ανοίγει το σκορ. Χατζηανδρέο Γιώργος και 0-1 για την ομάδα της Σκοτούσας που πίεσε και πάλι ψηλά. Δύο φορές απομάκρυνε ο Κασίμης, η τρίτη δεν ήταν δυνατόν να γίνει με τον Χατζηανδρέου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του. 0-1 λοιπόν με σκόρ του Χατζηανδρέου, του Γιώργο. Στο 31ο λεπτό ανοίγει το δίκτυο σκόρ η ομάδα της Σκοτούσας. Έδειξε η Σκοτούσα ότι αν πιέσει ψηλά μπορεί να κάνει ζημιά στην ομάδα της κάτω Καμήλας. Έκλεψαν την μπάλα, προσπάθησαν δύο φορές να νικήσουν τον Κασίμη χωρίς επιτυχία. Ο Χατζηανδρέου όμως την τρίτη δεν λάθεψε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της Ζόξας. 0-1 λοιπόν, από το 31ο λεπτό προηγούνται οι φιλοξενούμενοι με σκόρεν του Χατζηανδρέου τον Γιώργο. Προσπαθεί να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του, θέλει μια νίκη προκειμένου να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η σεζόν. Ωραίο σου τώρα του Ζαχαριά, πέναλτι θα κερδίσουν οι γηπεδούχοι με τον Ουζουνίδη να ανατρέπεται από τον Ρόβα. Άμεση αντίδραση λοιπόν από τους γηπεδούχους με τον Ζαχαριά να σουτάρει από πολύ μακριά, πολύ ωραία. Στην αριστερή του γωνία έπεσε ο Ρόβας, απομάκρυνε το rebound, πήρε ο Ζουνίδης. Ο Ρόβας θα τον ανατρέψει και πέναλτι για τους γηπεδούχους. 33ο λεπτό, σφυρίζει ο κύριος Ζαουλτζής, Γεωργιάδης και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν με σκόρερ το Γεωργιάδη. Στο 33ο λεπτό, αμέσως μετά τον γκολ του Χατζηανδρέου λοιπόν, του Γιώργου, ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι. Ο Σάββας ο Γεωργιάδης, ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της φετινής σεζόν για τους γηπεδούχους. Παπαδόπουλος ανεβαίνει ο γαλακτερός ταχύτητα, ταχύτατα είναι μέσα στην περιοχή και ο Ζαχαριάς θα κάνει το 2-1. Ανέβηκε ταχύτατα από αριστερά ο Γαλακτερός. Σέρβιρε έτοιμο γκολ στο Ζαχαριά που ακολουθούσε. Ο Ζαχαριάς δεν είχε πρόβλημα προκειμένου με το εύκολο πλασέ να στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ρόβα. 2-1 πολύ γρήγορα απαντούν οι γηπεδούχοι στο γκολ του Χατζηανδρέου του Γιώργου και πλέον παίρνουν το προβάδισμα στο σκορ. Να δούμε αυτή τη φορά την εκτέλεσή του. 37ο λεπτό. Σφυρίζει ο κύριος Ζαουλτζής. Καλή εκτέλεση και πάλι όμως χωρίς να βρει κάποια γωνία ο Κασίμης.
Μάλλον τον γκολ αυτό αφύπνισε τους γηπεδούχους που κατάφεραν μέσα σε 3 λεπτά να ανατρέψουν την κατάσταση. Τώρα ο Μάγκος κερδίζει τις κόντρες με το σουτ. Θα κάνει με το αριστερό. Πέφτει χωρίς πρόβλημα ο Κασίμης σε καλή θέση και μπλοκάρει. Μπήκαμε στο 54ο λεπτό. Εκτελεί ο Μίλιος με φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα από τον Σταματίου. 2-2 ισοφαρίζουν οι της Κοτούσας με αυτή την ωραία εκτέλεση του Μίλιου. Με φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι, ο Σταματίου παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει στα δίχτυα του Κασίμη. 2-2 λοιπόν και πάλι το μάτς στα ίσα με την κεφαλιά του Σταματίου από πλευρά Σκοτούσας από την εκτέλεση του Μίλιου από δεξιά. Κυκλοφορούν ωραία σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού ή της Σκοτούσας. Σουτ του Βουγιουνδρούκα, ο Κασίμης σε καλή θέση, δεν έχει πρόβλημα και μπλοκάρει. Το γέμισμα του Ζάντσιου, ο Κιουσεξίδης βγαίνει από δεξιά μόνος του. Θα κάνει το πλασέ, δεν ήταν καλό, η μπάλα περνάει out. Πολλοί από τους παίκτες του μπορούν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις. Ζαχαριάς κινείται κάθετα, κάνει την τρίπλα ωραία. Είναι κλεισμένος όμως, επιμένω Ζαχαριάς, θα κάνει το σουτ. Γαλακτερός βρήκε τον τρόπο να περάσει τον Παπαδόπουλο. Τώρα δεν είναι offside του Γεωργιάδης, βγαίνει από αριστερά. Έρχεται ο Σπαχής να τον κλείσει, τον πέρασε ο Γεωργιάδης. Επιλέγει δεξιά για τον Ζαχαριά που κάνει το σουτ. Απόκριση του Ρόβα και η μπάλα στα δίχτυα. Ζαχαριάς και 3-2. Για τους γηπεδούχους μετά από την ωραία ενέργεια του Γεωργιάδη που απέφυγε το σπαχί, έστρωσε στο Ζαχαριά το πρώτο σουτ του οποίου αποκρούστηκε από τον Ρόβα, στη συνέχεια το rebound και το γκολ από τον Ζαχαριά. 3-2 λοιπόν. Παίρνουν και πάλι το προβάδισμα στο σκορ οι γηπεδούχοι. 2 τέρματα από τον Ζαχαριά. Η φάση ξεκίνησε με την πάσα στον Γεωργιάδη που αυτή τη φορά δεν ήταν σε δες offside. Ο Σπαχής που πήγε να τον κλείσει δεν κατάφερε να τον κόψει. Στη συνέχεια, και ενώ θα μπορούσε ο Γεωργιάδης να τελειώσει μόνος του, επέλεξε τον Ζαχαριά, το σουτ του οποίου το πρώτο αποκρούστηκε από τον Ρόβα. Στη συνέχεια ο Ζαχαριάς δεν λάθεψε. 3-2 και πάλι προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Σιάκας. Παπαδόπουλος. Καλή η πάσα του για τους Κιουσεξίδη. Καταπληκτική ασίστ. Δεν μπορεί όμως να κάνει το πλασέ. Ο Ρόβας βγήκε ωραία στο ύψος της μεγάλης του περιοχής και απομάκρυνε. Στην καταπληκτική αυτή ασίστ. 75 λεπτό πλέον. Χατζηανδρέου. Πέρασε ωραία. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος για τη Σκοτούσα. Αφήνει την μπάλα στο Τζερμετζέλη. Δεξιά για τον Μεσιούρη αυτός. Σέντρα σουτ του Μεσιούρη, σε καλή θέση ο Κασίμης, θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεξιά το άνοιγμά του για τον Αμαρκάρη στον Παπα-Νικολάου που θα σηκώσει το κεφάλι. Η σέντρα κόντραρε. Το κεφάλι ο Σπαχής δεν απομάκρυνε και ο Σεξίδης, ο Ρόβας. Να δούμε αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Τελικά έχουμε το 4-2. Με το σουτ. Ο Κιουσεξίδης λοιπόν έκανε το δυνατό σουτ στο 80 λεπτό, 4 τα τέρματα για τους γηπεδούχους. Ο Ρόβας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα γκολ για την ομάδα και έτσι μας. Έχουμε το 4-2 με τον Κιουσεξίδη. Να στηθεί ένα πανηγύρι για τη φιέστα και την άνοδο. Ο Σιάκας τώρα ανεβαίνει κάθετα κουβαλώντας την μπάλα. Επιλέγει την ατομική ενέργεια, θα του πατήσει ο Γεωργιάδης. Τελευταία στιγμή εκεί θα βρεθεί ο Χατζηπανταζής προκειμένου να βάλει την κόντρα στο σουτ του Σιάκα. Ο κύριος Πεμπές. Να δούμε τώρα ο Μούδιος κλέβει, κάνει το πλασέ. Ο Ρόβας θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα. Τώρα η σέντρα στο σημείο του πέναντι. Ο Μουσικάκης με το κεφάλι απομάκρυνε, Βουγιουνδρούκας. Κιουσεκτσίδης, Ουζουνίδης. Θέλει να κρεμάσει το Ρόβα που είναι μακριά από την εστία του. Δεν ήταν καλό του πλασέ. Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών σφυρίζει για τελευταία φορά ο κύριος Ζουλγέρης. Ο κύριος Ζαουτζής, συγγνώμη. 4-2. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους πρωταθλητές μας. Οι πρωταθλητές λοιπόν
θα κλείσουν με ακόμα μία νίκη τη σεζόν, επικρατώντας με 4-2 επί της πολύ μαχητικής ομάδας του Άρης Κοτούσης, και αυτοί θα τον τιμήσουν σηκώνοντάς τον στον αέρα. Δύο γηγενείς ποδοσφαιριστές και σηκώνουν ψηλά το τρόπαιο του πρωταθλήματος εν μέσω ένθερμων χειροκροτημάτων από την εξέδρα.